Σε αυτή μας την απόφαση φτάσαμε μετά από αίτημα όλων των σωματείων του Εργατοϊπαλλικού Κέντρου και άλλων των συνταξιούχων, όλων των συνταξιούχων, όλων των ταμείων των συνταξιούχων, γιατί αγαπητοί κύριοι, όλοι βιώνουμε μια κατάσταση, την κατάσταση αυτή την έχουμε αντιληφθεί όλοι, τι βιώνουμε. Έχει έρθει ο κόσμος στα όρια του. Ξέρετε πολύ καλά ο καθένας από εμάς ζώντας μέσα στην κοινωνία ότι υπάρχουν άνθρωποι πλέον που δεν έχουν ακόμη και να φάνε, και γι' αυτό σκεφτόμαστε και περπατάμε και σε άλλα βήματα και σε άλλες πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε συνανθρώπους μας. Και εδώ πάλι έχει κληθεί ο Δήμος να συνεισφέρει, να συμβάλλει, και ζητάμε το αυτονόητο, δηλαδή ο Δήμος σαν άρχοντας και το Δημοτικό Συμβούλιο σαν άρχοντας αυτού του τόπου, όλου του νησιού, πρέπει κατά τη δική μας άποψη να πάρει τα πράγματα επάνω του, να αναλάβει πρωτοβουλία γενναία, έτσι ώστε να απαλλάξει όλο αυτόν τον κόσμο από αυτά τα χαράτσια. Γιατί πλέον οι μισοί είναι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, η σύνταξή τους έχει μειωθεί κατά 50% των υπαλλήλων και των δημοσίων υπαλλήλων, γιατί εδώ δεν αναφερόμαστε μόνο σε άνεργους, αγαπητοί κύριοι. Υπάρχουν πλέον εργαζόμενοι που τους έχουν γίνει τέτοιες μειώσεις στους μισθούς τους, που εργαζόμενοι όντας δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν και το ρεύμα και το τηλέφωνο και το φροντιστήριο των παιδιών τους, και ζούμε τραγικές στιγμές και καταστάσεις. Ο κόσμος σταματάει τα παιδιά τους από τα φροντιστήρια, άλλοι σκοπεύουν να σταματήσουν τα παιδιά τους από τα πανεπιστήμια. Βιώνουμε από αυτή την πολιτική του μνημονίου, από αυτή την πολιτική που μας έφερε η απελθούσα κυβέρνηση, και βέβαια δεν ξέρουμε τι θα κάνει η καινούργια, η οποία ευχόμαστε να μην βάλει σε ενέργεια όλα αυτά που φανταζόμαστε, γιατί τότε θα μιλάμε για άλλα πράγματα. Αν ενεργοποιηθεί το άρθρο 37, αν ισχύσουν οι απολύσεις στο δημόσιο, οι μειώσεις μισθών στους συντάξεις, στους μισθούς κλπ, τότε θα πάμε σε άλλες καταστάσεις που δεν νομίζω ότι η Ελλάδα θα μείνει ήσυχη και ήρεμη, προκειμένου να μπουν άλλα, να δρομολογηθεί κάποια άλλη κατάσταση αναπτυξιακή, που είναι η μόνη που θα βγάλει τη φόρα από αυτή τη διέξοδο. Όχι σε βάρος των εργαζομένων συνέχεια φόρο οι εργαζόμενοι, δεν έχουμε τίποτα άλλο να δώσουμε πλέον, και έτσι δεν αναπτύσσεται το κράτος. Απλά εξοφλούνται τα χρέη αυτών οι οποίοι μας δανείζουν, και μάλιστα με τόκους τοκογλυφικούς. Εμείς θέλουμε από το Δημοτικό Συμβούλιο, σε αυτή την περίοδο τη δύσκολη που βιώνουμε όλοι, που βιώνει ο λαός, και εργαζόμενοι και άνεργοι και συνταξιούχοι, και εξήγησα το λόγο που αναφέρω και τους άνεργους και τους εργαζόμενους, θα πρέπει και ζητάμε από το Δήμο να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να πάρει πάνω του το θέμα και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε από εδώ, από τη Σύρο, και από τη Σύρο που έχει ιστορία και στο πολιτισμό αλλά και στους αγώνες, και να δικαιώσει και την ιστορία της, από εδώ στη Σύρο να βγει μια τέτοια απόφαση και μια τέτοια πρωτοβουλία, έτσι ώστε να μπορέσει ο λαός της Σύρου, και να γίνει και παράδειγμα και για άλλους δήμους, να μπορέσει να γλιτώσουν από αυτό το χαράτσι που είναι και παράνομο και καταχρηστικό. Γιατί δεν μπορεί ο φόρος να πηγαίνει και να κολλάει σε ένα κοινωνικό αγαθό. Δεν μπορεί να σου κόβουν το ρεύμα γιατί χρωστάς το δημόσιο. Η ΔΕΗ είναι το ρεύμα, είναι ένα κοινωνικό αγαθό όπως είναι και το νερό. Κόψτε μας το νερό, να μας κόψουν και το ρεύμα, να πεθάνουμε, να μην αναπνέουμε, να μην γινόμαστε βάρος. Μέχρι εδώ. Λοιπόν, η κατάσταση, κύριοι, είναι τραγική και την ξέρετε όλοι, γιατί είστε όλοι κομμάτι της κοινωνίας, το βιώνουμε. Αναφερόμαστε κυρίως στην πρωτοβουλία και στην εισήγηση που θα κάνει ο Δήμαρχος. Εμείς θέλουμε πρωτοβουλία τέτοια, όπως ακριβώς την αναφέραμε, να μπορέσουμε να περάσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο, γιατί ελπίζουμε ότι σε λίγο καιρό θα έχουν εκλογές, μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Μπορεί ο λαός να ψηφίσει νέα σχήματα, προοδευτικά, θέλουμε τουλάχιστον να κερδίσουμε χρόνο. Να κερδίσει χρόνο ο λαός, έτσι ώστε οι εκλογές που θα έρθουν να μιλήσει και να δώσει και τη λύση. Αλλά μέχρι τότε πρέπει, κύριε Δήμαρχε και κύριοι του Δημοτικού Συμβουλίου, να πάρετε αυτή τη γενναία απόφαση. Ευχαριστώ πολύ. Έχουν λοιπόν όλοι, πιστεύω, ενημερωθεί και για τις προσφυγές που έχουν γίνει από τους δικηγορικούς συλλόγους ανά την Ελλάδα κατά του μέτρου αυτού, η οποία η πρώτη θα συζητηθεί 2 Δεκεμβρίου, από ό,τι έχω πληροφορηθεί.
Μέχρι τότε, βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε και μέχρι να βγει απόφαση επ' αυτής, η οποία ελπίζω να είναι θετική και να βγάζει αντισυνταγματικό αυτό το πραγματικά αντισυνταγματικό χαράτσι, πιστεύω ότι δεν προλαβαίνουμε. Δηλαδή, ο χρόνος τρέχει για πολλούς δημότες της Ήρου. Ήδη έχουν λήξει οι πρώτοι λογαριασμοί της ΔΕΗ. Τρέχει αντίστροφα το 40ήμερο που προβλέπει ο νόμος για τη διακοπή του ρεύματος. Και πιστεύω ότι ευθέως σήμερα το σώμα πρέπει να πάρει θέση, χωρίς να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, χωρίς υπεκφυγές, αν είμαστε υπέρ ή κατά αυτού του μέτρου. Χρειάζεται γενναία απόφαση για τους εξής λόγους. Πρέπει να πούμε σήμερα στους πολίτες τι θα γίνει εάν κοπεί το ρεύμα σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν φάρμακα στο ψυγείο, ινσουλίνες, διάφορα άλλα φάρμακα. Πρέπει να πούμε στους συμπολίτες μας τι θα γίνει εάν κοπεί το ρεύμα σε οικογένειες με μικρά παιδιά. Η κατάσταση είναι τραγική, είναι μεγάλος ο αριθμός πραγματικά των συμπολιτών μας που θα υποφέρει, που θα έχει πραγματική οικονομική αδυναμία, δεν θα μπορεί εκ των πραγμάτων να πληρώσει αυτό το χαράτσι. Ξέρουμε όλοι πόσο πολλοί έχουν μειωθεί οι μισθοί, οι συντάξεις, πόσα τέλη έχουν επιβληθεί, πόσο πολύ έχει επιβαρυνθεί οικονομικά ο κάθε ένας από μας, και αυτό επεκτείνεται σε ολόκληρη τη Συριανή κοινωνία. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι υποχρέωση του Δημοτικού Συμβουλίου να πάρει ξεκάθαρη και γενναία θέση. Να πούμε σήμερα στους πολίτες με ποιο τρόπο θα τους προστατεύσουμε εάν έρθει η ΔΕΗ να τους κόψει το ρεύμα. Με ποιο τρόπο θα προστατεύσουμε τους ασθενείς, τα παιδιά, τον κάθε έναν από τους συμπολίτες μας. Δεν μας παίρνει ούτε για μισόλογα, ούτε για ίξεις αφήξεις εδώ πέρα τοποθετήσεις, ούτε για τίποτα. Είμαστε υπέρ ή κατά αυτού του μέτρου. Και πώς θα προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας, σε ευθεία γραμμή. Πιστεύω λοιπόν ότι ο Δήμος θα πρέπει να θέσει όλες του τις υπηρεσίες στη διάθεση των πολιτών, δηλαδή την τεχνική υπηρεσία σε περίπτωση που διακοπεί το ρεύμα, και να πάρει και την ευθύνη γι' αυτό. Το λέω και με την ιδιότητά μου δηλαδή. Είμαστε εδώ για να φροντίσουμε να μην κοπεί το ρεύμα σε κανέναν. Θα πρέπει να βάλει μπροστά και την νομική υπηρεσία να μαζέψει από τους πολίτες όσοι έχουν αυτή την οικονομική αδυναμία τους λογαριασμούς και να δούμε πώς μπορούμε νομικά να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Σας πληροφορώ ότι η νομική υπηρεσία έχει μελετήσει το θέμα και είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Βεβαίως η δικιά μας εδώ η νομική υπηρεσία του Δήμου. Ολοκληρώστε αν θέλετε. Ολοκληρώνω σε ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, σε λιγότερο. Λέω λοιπόν, για να τελειώνω, ευθεία αντιμετώπιση του προβλήματος. Ναι ή όχι σε αυτό το χαράτσι, γενναία απόφαση και όχι αντιμετωπίσεις ήξης αφήξης. Δεν θα μπορούσα να μην συνταχθώ με τις απόψεις που εξέφρασε η μείζων πλειοψηφία, με τη μοναδική διαφορά ότι ήθελα να πω ότι πράγματι εμείς από την ώρα που το εργατικό κέντρο κατέθεσε μια συγκεκριμένη πρόταση, καταθέσαμε κάποια συγκεκριμένα συντεταγμένα μέτρα έτσι ώστε πρακτικά η πόλη και οι αδύναμοι πολίτες να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο ζήτημα πρακτικά. Και μπροστά σε αυτά τα μέτρα θέτουμε και τον κύριο Δήμαρχο. Για να μην μου πάρετε τον χρόνο όπως συνηθίζετε, δεν θα μπω στη διελκυστίδα να σας πω πόσο παράνομο είναι αυτό το τέλος. Τι παρανομία υπάρχει όταν υπάρχει δεύτερη φορολογία των ακινήτων, και εν πάση περιπτώσει όταν υπάρχει μια κραυγαλαία, αν θέλετε, παραβίαση του πρώτου άρθρου της ΕΣΔΑ για τα ατομικά δικαιώματα που αφορά τα δικαιώματα της ιδιοκτησίας, τα οποία συρρυκνώνονται με αυτή τη θλιβερή ρύθμιση. Αλλά το ζήτημα δεν είναι η νομιμότητα του συγκεκριμένου νόμου και εγώ δεν θέλω να έρχομαι εδώ και να κάνω αγορεύσεις κτλ. Κύριε Πέργκε, ευχαριστώ. Λοιπόν, προτείνουμε λοιπόν σε συνεργασία με τους πολίτες που το επιθυμούν. Ευχαριστούμε τον κύριο Πέργκε, να καταβάλουν. Λοιπόν, θα μας αφήσετε να ολοκληρώσω την πρότασή μου. Συντομεύεται, κύριε Πέργκε, στον χρόνο που έχετε. Να καταβάλουν. Και το λέω με πολύ συγκεκριμένα. Λέω πάρα πολύ συγκεκριμένα τα συγκεκριμένα μέτρα. Προχωρήστε, κύριε Απέργε. Να καταβάλουν το λογαριασμό της ΔΕΗ χωρίς το ειδικό τέλος σε ITM τραπεζών που είναι διασυνδεδεμένες και έχουν σύμβαση με τη ΔΕΗ. Και την απόδειξη να την προσκομίσουν στο Δήμο. Ο Δήμος μας με ένα
συλλογικό ομαδικό εξώδικο να αποστείλει στη συνέχεια τους λογαριασμούς στο τοπικό κατά υποκατάστημα της ΔΕΗ. Εάν η ΔΕΗ προβεί σε διακοπές, να προβείτε σε επανασύνδεση μέσω της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Εάν δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, τουλάχιστον να πείτε ότι για τις ευπαθείς ομάδες θα αντιδράσετε άμεσα. Και τέλος, να διευκολύνετε τους συμπολίτες μας να καταθέτουν προσφυγές και αιτήσεις αναστολής υπογράφοντας οι ίδιοι. Τέλος, για να μπορούν όλοι οι συμπολίτες μας να έχουν μία άμεση αίσθηση του τι πρέπει να κάνουν, δημιουργήστε από κάτω γραφείο ενημέρωσης πολιτών για το συγκεκριμένο ζήτημα, αποσπώντας για 10-15 μέρες 3-4 υπαλλήλους. Και τέλος, για να μην θεωρηθεί ότι κάποιοι από εμάς πάμε να καπηλευτούμε το ζήτημα, πάρτε την πρωτοβουλία Δήμος και Δικηγορικός Σύλλογος να πάμε σε μια δημόσια συζήτηση στο πνευματικό κέντρο μέσα στην επόμενη εβδομάδα, τουλάχιστον για να προστατεύσουμε τις ευπαθείς τάξεις της Σύρας και της Ερμούπολης. Ευχαριστούμε κύριε Απρίγιο. Κύριε Δανάξας. Αγαπητοί συνάδελφοι, ένα από τα ζητήματα που έχουμε σήμερα το σημείο, αυτό το συγκεκριμένο, τη μη καταβολή των χαρατσιών, είναι ένα, αν θέλετε, το πιο επίκαιρο ζήτημα, πρόβλημα που έχει αναπτύξει ο ελληνικός λαός μέσα από τα σωματεία του, τους συλλόγους του, τους φορείς που τον εκπροσωπεί. Σήμερα καλούμαστε εμείς να πάρουμε μια απόφαση. Συμφωνώ με τη συναδέλφια, την κυρία Γκαντζαλάκη. Ναι, καταρχήν να πούμε σαν Δήμος αν είμαστε υπέρ αυτών των χαρατσιών, ναι ή όχι. Ένα δεύτερο, πρέπει να συμπαρασταθούμε στα αιτήματα του Εργατικού Κέντρου και άλλων συλλόγων και να πάρει την πρωτοβουλία ο Δήμος να, με συνεργασία με αυτούς τους φορείς, να μην καταβάλουν οι πολίτες αυτό το χαράτσι. Όπως ξέρουμε, αυτά τα χαράτσια δεν είναι ούτε για τα δυσονομικά προβλήματα της χώρας μας. Είναι χαράτσια για να εισπρατούμε, να πληρώσουμε το κοχρεωλήσια, που ο ελληνικός λαός δεν χρωστάει τίποτα εκεί πέρα. Τα μέτρα, μπορούμε να προτείνουμε μια σειρά μέτρα. Εγώ συμφωνώ με τους προσδιοριστές, μπορούμε να στηριχθούμε πάνω σε αυτά τα μέτρα. Για το άτιμη να έχουμε και μια εικόνα. Θα καθυστερήσουμε τη διακοπή του ρεύματος. Αλλά συγχρόνως ο Δήμος μαζί με τα σωματεία, το Εργατικό Κέντρο, τους συλλόγους του Δημοσίου, να οργανώσουν για τυχόν διακοπές που θα προέρθουν από αυτή, αν θέλετε, αυτή την τακτική, η διακοπή θα έρθει μετά από 3-4 μήνες. Γιατί ουσιαστικά ο λογαριασμός, η πληρωμή του μέσου ατιμή είναι ένας, αν θέλετε, από μόνος του, ο πολίτης κάνει ένα διακανονισμός με τη ΔΕΗ. Στο δεύτερο λογαριασμό που θα πάει πιστωτικός, τότε η ΔΕΗ θα δώσει εντολή. 6 μήνες είναι. Σε 6 μέρες από την ημερομηνία που 46. Άρα πιο έγκαιρα, αλλά πιο γρήγορα πρέπει να οργανώσουμε. Και να τους πιέσουμε με έναν τρόπο ότι δεν θέλουμε να κόψουν το ρεύμα μέχρι την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 2 Δεκεμβρίου. Θα έχουμε και κανένα 2 μήνες να καθαρογραφεί, αλλά θα διαρρεύσει. Είναι σοβαρό θέμα. Δεύτερον, είναι 13 οι Δήμοι μέχρι χτες. Και δεν είναι ένας μόνο της Νέας Ιωνίας που έχουν πάρει θέση με διάφορους τρόπους εναντίον του χαρατσιού. Για να μην λέω τώρα τα ονόματα, και Λάρισα και Περιφέρειας δηλαδή, εκτός των Αθηναϊκών. Τρίτον, νομίζω πρακτικά να αποφασίσει, γιατί δεν υπάρχει εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, περιμένω τον κύριο Δημαρχό, να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα από αύριο να υπάρχει υπάλληλος, μπορεί να είναι η νομική υπηρεσία καταρχήν, δεν ξέρω ποιος, ο οποίος να δέχεται την πληρωμή του χαρατσιού της ΔΕΗ εκτός από το κομμάτι του χαρατσιού, έτσι το λογαριασμό της ΔΕΗ, από τους δημότες, και να κάνουμε προσφυγές. Με 20-30 ευρώ διάβαζα σε κάποιο τύπο. Για τις δύο προσφυγές, δεν ξέρω τι λένε εδώ οι νομικοί μας συνάδελφοι, μπορεί να προσφύγει και ένας δημότης. Και αν αυτό μάλιστα μπορεί να μοιραστεί, θα είναι λιγότερο. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά και εδώ όλοι μας πρέπει να το κάνουμε. Και ως παράδειγμα. Τρίτον, ήδη κόσμος δεν θα το πληρώσει. Εγώ δεν έχω να πληρώσω προσωπικά 352,5 ευρώ χαράτσι του Πάγκαλου και του καινούργιου πρωθυπουργού που λέγεται Παπαδήμιος.
και όχι Παπαδήμος. Σε μια κυβέρνηση μεταβατική από το κακό στο χειρότερο, που εκεί που θα έπρεπε τη στηρίζουν τρία κόμματα. Με μνημονιακή πολιτική. Είναι ευκαιρία ο Δήμος να μπει μπροστά και να μαζέψει όλο τον κόσμο με ευκαιρία το χαράτσι. Αφού δεν μπορούμε όλοι να μαζευτούμε σε σύσκεψη που επανειλημμένα έχει απορριφθεί και δεν το έχει ζητήσει ο Δήμος. Τρίτον, περαιτέρω. Θα πρέπει λοιπόν ο Δημότης να ενημερωθεί συγκεκριμένα με συγκεκριμένη ανακοίνωση πρακτική από το Δήμο. Να βγουν χιλιάδες προκηρύξεις, να πάνε σε κάθε σπίτι. Και μπορούν να τις μοιράζουν ακόμα και οι οδοκαθαριστές, να πούμε, και εμείς. Να μάθει ο κόσμος τι γίνεται. Δεν έχουν να το πληρώσουν. Έπειτα, ο κύριος Δήμαρχος, αν συμφωνήσει η Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Συμβουλίο, να πάμε στους τοπικούς διοικητές και να ζητήσουμε αυτό. Εάν δεν γίνουν όλα αυτά, το επόμενο είναι δεδομένο ότι θα περάσουν, πιθανολογώ εγώ, δημότες. Ο χρόνος μου έχει 30 δευτερόλεπτα ακόμη. Θα περάσουν δημότες και θα κάνουν καταλήψεις στη ΔΕΗ στο τέλος, να κλείσουν τα ταμεία, να μην πληρώνεται τίποτα. Γιατί δεν θα γίνει αλλιώς, δηλαδή, αν εμείς δεν παρεμβούμε. Και για να καταλάβουμε εν τέλει ότι πρέπει επιτέλους αυτό ο Δήμος να σηκώσει το βάρος αντιμνημονιακά, του δίνεται ευκαιρία. Δεν μπορεί πλέον να κρυβόμαστε. Έτσι, στον κύριο Γιαννούτση που μπήκε στην κυβέρνηση, είπα να δώσει τότε εδώ, το ξέρω και ο Σκερένας, το είπα μετά, πώς το λένε, πετρέλαιο για το κολυμβητήριο. Αρνήθηκε. Αυτή είναι η Υπουργή. Ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί ότι ο συγκεκριμένος νόμος είναι απαράδεκτος, δεδομένου ότι συνδυάζεται η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος με την μη καταβολή της συγκεκριμένης, του συγκεκριμένου τέλους, ότι πλήττονται όλο οι ίδιες και οι ίδιες κοινωνικές τάξεις, ότι πρέπει να χτυπηθεί επιτέλους η φοροδιαφυγή ή να μειωθούν περιττές δαπάνες του κράτους, τις οποίες υπάρχει δυνατότητα η πολιτεία να περικόψει, ότι δεν παροτρύνω με κανένα πολίτη να μην πληρώσει το συγκεκριμένο τέλος. Αντίθετα, επισημαίνουμε ότι αν δεν αλλάξει ο νόμος, υπάρχει η οφειλή αυτή, θα υπάρχει και οι υπόχρεοι θα έχουν να κάνουν με πρόστιμα και προσαυξήσεις που προβλέπονται από τον νόμο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ζητάει να αλλάξει ο νόμος και να μην πληρώνουν οι άποροι και γενικότερα οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού το συγκεκριμένο τέλος. Ζητάμε επίσης, αν θέλετε να το βάλουμε και αυτό, να αναστολεί κάθε κίνηση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Επικρατείας για τη συνταγματικότητα ή μη του συγκεκριμένου νόμου. Όσοι από τις ανωτέρω κατηγορίες, δηλαδή σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, δεν πληρώσουν το συγκεκριμένο τέλος, ο Δήμος να συγκεντρώσει όλες αυτές τις αποδείξεις και να δώσει νομική υποστήριξη, είτε με εξώδικο είτε με ασφαλιστικά μέτρα, σε συνεργασία με τους δικηγόρους της νομικής υπηρεσίας του Δήμου και το Δικηγορικό Σύλλογο Σύρου, και επίσης μία προσθήκη στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, στους οποίους ο Δήμος θα παράσχει τη νομική υποστήριξη, να προσθεθούν και οι εργαζόμενοι του νεωρίου που είναι απλήρωτοι εδώ και 2 μήνες, όπως κατέθεσε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου.